Ποιος θέλει να μάθει για τις αγαπημένες μου σειρές? Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις αγαπημένες μου σειρές. Η αλήθεια είναι ότι έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για σειρές, αλλά ρε παιδί μου, τι να κάνω, αφού μ' αρέσουν οι σειρές και όλη την ώρα σχεδόν βλέπω σειρές και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σχεδόν το περνάω βλέποντας σειρές. Αγαπώ τις σειρές! Για να κάνω αυτό το βίντεο, έκατσα και σκέφτηκα τις σειρές που βλέπω και έβλεπα, γιατί πολλές από αυτές που μου αρέσουν έχουν τελειώσει. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να τις βρω και πόσο μάλλον να τις κατατάξω. Βέβαια, εντάξει, έχω τη μία, την καλύτερη για μένα, αλλά είναι προσωπική άποψη και θα την πω στο τέλος. Η πρώτη σειρά που θα μιλήσω είναι το Orphan Black. Δεν ξέρω αν έχει δει κανένας τη σειρά αυτή, αλλά αν την έχεις δει, γράψε μου από κάτω. Είναι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες βασικά σειρές που έχω δει. Διαπραγματεύεται μία κοπέλα, η οποία έχει ένα έτσι εγκληματικό παρελθόν, να το πούμε έτσι, βγαίνει από τη φυλακή, έχει και ένα μικρό κοριτσάκι και βρίσκεται στο σταθμό των τρένων, περιμένει να πάρει το μετρό, να πάει να πάρει την κόρη της, από εκεί που την έχει αφήσει, και βλέπει μία η οποία είναι σωσίαστης. Και αυτή η σωσίαστης, εκείνη τη στιγμούλα, αυτοκτονεί. Και αυτή αποφασίζει, παίρνει την τσάντα της, όπως είπαμε, εγκληματικό παρελθόν, παίρνει την τσάντα της, βρίσκει τα πράγματά της, βλέπει ότι έχει λεφτά και λέει ότι θα γίνω αυτή. Και έγινε η κοπέλα που αυτοκτόνησε. Αλλά αυτό την έβαλε σε μπελάδες. Πηγαίνετε να την τσεκάρετε αυτή τη σειρά, πραγματικά αξίζει τέρμα, 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 τέρμα. Η επόμενη σειρά που θέλω να μιλήσω είναι το CSI, αλλά Cyber. Αυτή η σειρά διαπραγματεύεται εγκλήματα αλλά και φόνους που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αλλά και οι ηλεκτρονικές συσκευές για να τα κάνουν. Αξίζει πάρα πολύ και αυτή η σειρά, αλλά έχει τελειώσει. Αν δεν κάνω λάθος, είχε τρεις κύκλους και τελείωσε, εργαμότο. Θέλω να κάνω petition για να ξαναρχίσει. Έμαθα πάρα πολλά. Μιλάμε στην πρώτη σεζόν, ήμουν έτσι, λέω, oh my god, τι μπορείς να κάνεις μέσα από ένα κινητό, μέσα από έναν υπολογιστή. Δεν έχετε ιδέα, πήγαινε τσεκάρετε. Επόμενη σειρά, Pretty Little Liars. Και ποιος δεν την ξέρει αυτή τη σειρά, είναι 7 χρόνια, έχει διαρκέσει, είναι μία από τις καλύτερες. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το έχουν τραβήξει από τα μαλλιά, όσο δεν πάει άλλο, και φέτος είναι η τελευταία χρονιά που γυρίζεται το Pretty Little Liars, μάλιστα τελείωσαν και όλα τα γυρίσματα, αλλά είναι πραγματικά απίστευτη σειρά. Η μία έκπληξη πίσω από την άλλη δεν σε αφήνει να βαρεθείς καθόλου. Η σειρά ξεκινάει όταν μία επαρχιακή πόλη συγκλονίζεται από το θάνατο ενός κοριτσιού και η παρέα αυτού του κοριτσιού, που αποτελείται από 4 κορίτσια, συγκλονίζεται και προσπαθεί να βρει το δολοφόνο της κοπέλας. Το θέμα είναι όμως, έχει πεθάνει αυτή η κοπέλα? Γίνονται πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όποιος δεν την έχει δει αυτή τη σειρά, είμαι σίγουρη ότι έχει ακούσει κριτικές. Εγώ δίνω μια πολύ καλή ψήφο για αυτή την σειρά. Επόμενη σειρά, Game of Thrones. Η πιο πολύ συζητημένη σειρά, νομίζω, σε όλο τον πλανήτη, μαζί με το The Walking Dead. Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτή τη σειρά δεν την έβλεπα καθόλου και όταν την ξεκίνησα, θυμάμαι ότι έτρεχα το επεισόδιο μόνο στα σημεία που ήταν η Daenerys, ή όπως προφέρεται. Αυτή η ξανθιά, η πολύ όμορφη, μόνο αυτό μου φαινόταν έτσι ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα δεν μου άρεσε. Βέβαια, μετά, έτυχε μια φορά να το δω στο Fox Live. Έκατσα, το είδα και λέω, α, ωραία φαίνεται. Και έκατσα και είδα όλα τα επεισόδια ξανά από την αρχή. Πείτε μου τη γνώμη σας, εσείς βλέπετε το Game of Thrones και αν σας αρέσει ή όχι. Γιατί πραγματικά εμένα στην αρχή δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά μετά, λίγο έτσι που το είδα με άλλο μάτι, μου φάνηκε ενδιαφέρον και συνέχισα να το βλέπω. Η επόμενη σειρά είναι ο Sherlock Holmes. Είναι μία σειρά την οποία μου την πρότεινε μία γνωστή μου. Μου είχε πει να την τσεκάρω και η αλήθεια είναι ότι καλά έκανε που μου το είπε και την τσέκαρα και έχω πάθει πλάκα. Είναι από τις λίγες σειρές η οποία διαρκεί μία μισή ώρα εκεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν βλέπεις δηλαδή 40 λεπτά και τέλος. Αλλά το κακό είναι ότι έχει πολύ λίγα επεισόδια η κάθε σεζόν. Έχει 3-4 επεισόδια η κάθε σεζόν. Και μετά περιμένεις ένα χρόνο για να βγει η επόμενη σεζόν. Αυτό είναι το αρνητικό.
Το καλό είναι ότι είναι σαν να βλέπεις ταινία. Όλοι ξέρουμε τον Sherlock Holmes και τον βοηθό του, τον Dr. Watson και τις περιπέτειές τους. Επόμενη σειρά που την παρακολουθώ φανατικά είναι Grey's Anatomy. Τα Grey's Anatomy είναι τα τελευταία 13 χρόνια στην τηλεόραση. 13 χρόνια. Πιο πολυτραβηγμένη σειρά δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει. Αυτή η σειρά ξεκίνησε με μία ομάδα γιατρών, οι οποίοι είχαν πάει να ειδικευτούν στο νοσοκομείο εκεί πέρα και βλέπαμε τις δραστηριότητές τους, το πώς ήταν στο νοσοκομείο, τις ερωτικές σχέσεις κτλ. Εν τω μεταξύ από το original cast της αρχής έχουν μείνει μόνο 4 ηθοποιοί. Φανταστείτε πώς εξελίχθηκε αυτή η σειρά. Αυτοί και αν το έχουν τραβήξει από τα μαλλιά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι πολύ ωραία παιδιά. Και εμένα μου αρέσει σαν νοσηλεύτρια. Τι να κάνω, μου αρέσει να βλέπω χειρουργία. Ειδικά όταν έκανα την πρακτική μου τότε στο νοσοκομείο και έβλεπα Grey's Anatomy, λέω, το κάναμε κι εμείς αυτό. Ειλικρινά την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη σειρά, κλαίω σε κάθε επεισόδιο. Δεν υπάρχει νομίζω ένα επεισόδιο Grey's Anatomy που να μην έχω κλάψει. Ξέρει ρε παιδί μου ο σεναριογράφος που να πατήσει το κουμπάκι σου να σε κάνει να κλάψεις, να σε συγκινήσει. Δεν ξέρω, πραγματικά, τρελαίνομαι για αυτή τη σειρά. Η επόμενη σειρά είναι το Arrow με τον Oliver Queen. Αυτόν τον κούκλο. Παναγιά μου αυτόν τον κούκλο. Ο Oliver ή ο Green Arrow είναι ένα σούπερ ήρωα σαν το Flash. Και μάλιστα έχουν συνεργαστεί το Arrow και ο Flash σε 1-2 επεισόδια. Και του Arrow και του Flash. Κάτι σαν κολάμπ ένα πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο Oliver. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η Felicity, η κοπέλα του Oliver. Και θέλω να τα ξαναβρούνε! Επόμενη σειρά, Salem. Oh my god, δεν υπάρχει αυτή η σειρά. Είτε μάγισσες και παιδιά, όταν την ξεκίνησα αυτή τη σειρά, έβλεπα εφιάλτες το βράδυ. Πραγματικά, έχει σχέση με μαύρη μαγεία και τα λοιπά και με δαίμονες και τέτοια. Δεν συνηθίζω να βλέπω εφιάλτες. Κι όμως αυτή η σειρά μου προκαλούσε εφιάλτες. Αυτή τη σειρά την ξεκίνησα μαζί με το Orphan Black και πραγματικά φανατίστηκα και με τις δύο. Θέλω να πάτε να τις τσεκάρετε. Βέβαια, άμα είστε κάτω από 12, 13, 14. Μην πάτε να την τσεκάρετε, γιατί πραγματικά δεν θέλω να σας προκαλέσω θέμα στον ύπνο σας. Επόμενη σειρά, The Walking Dead! Έχω... Πόσες φορές έχω μιλήσει σε αυτό το κανάλι για το The Walking Dead? Να σε με να σκεφτώ. Άπειρες! Δεν θα πω πολλά, δεν υπάρχει, οι σεναριογράφοι είναι τέλειοι, αυτός που έκανε το κόμικ και είχε την ιδέα τέλειος, μπράβο, θέλω να συνεχιστεί για πάντα. Γίνεται! Και η τελευταία μου σειρά και για μένα η καλύτερη σειρά ever και πραγματικά είναι τελείως προσωπική άποψη. Ξέρω ανθρώπους που δεν τους άρεσε, αλλά εμένα με τρέλανε. Είναι το Dexter. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Γιατί τελείωσε ρε παιδιά αυτή η σειρά, γιατί? Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι τελείωσε χάλια αυτή η σειρά. Δηλαδή η 8η σεζόν δεν μου άρεσε καθόλου, ειδικά το τέλος, αλλά... Όλες οι προηγούμενες σεζόν, από την πρώτη μέχρι την 7η, υπέροχη. Έχει να κάνει με έναν τύπο, ο οποίος δουλεύει στο εγκληματολογικό εργαστήριο, έχει να κάνει με, δηλαδή με αίματα και αυτά όταν πηγαίνει σε φόνους, αλλά προσέξτε, είναι δολοφόνος δολοφόνων, δηλαδή ψάχνει δολοφόνους και τους σκοτώνει και μετά παίρνει δείγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία σειρά. Να πάτε να την τσεκάρετε όσο δεν την έχετε τσεκάρει. Και αν την έχετε τσεκάρει, πείτε μου από κάτω άμα είναι και σας η αγαπημένη σας. Γιατί για μένα είναι η top. Anyway, αυτά είχα να πω εγώ. Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στα social media μου, όπως Instagram, Facebook, Twitter, που θα τα αφήσω από κάτω. Και Snapchat. Μην με ξεχάσεις στο Snapchat, τα αφήνω από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Επίσης, άμα είσαι καινούριος, μην ξεχάσεις να μου κάνεις εγγραφή. Και άμα είσαι παλιός. Παλιός που λέει ο λόγος, συνέχισε να βλέπεις τα βίντεό μου. Αυτά είχα να πω εγώ. Μουα! Τεράστιο φιλί για όλους εσάς, μακιά!